φτάσει στη Λέσβο. The majority of those people are not economic migrants. They are refugees fleeing war. Η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν είναι οικονομικοί μετανάστες, είναι πρόσφυγες που διαφεύγουν από τον πόλεμο. And so that means there is no quick fix solution in sight. As long as those wars are not solved, people will continue to move. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να μετακινούνται. You may have seen yesterday with Hungary building the fence with Serbia. I mean, this is a phenomenon we see in many countries in Europe. The Mediterranean become the only last open border. Ίσως να είδατε τις προηγούμενες ημέρες να πληροφορηθήκατε για την περίπτωση της Ουκρανίας, η οποία κατασκευάζει ένα φράχτη στα σύνορά της με τη Σερβία. Αυτό σημαίνει ότι η Μεσόγειο σταδιακά μετατρέπεται στο μόνο ανοιχτό σύνορο. For us it's an emergency because the Greek authorities do not have the capacity alone to respond. Για μας πρόκειται μια κατάσταση απείρουσας ανάγκης, για μια απείρουσα κατάσταση, γιατί οι ελληνικές αρχές δεν έχουν μόνες τους τη δυνατότητα ανταπόκρισης. This is happening in Europe and Europe should respond. Europe has done a bit too little and too late. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη και η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί. Η Ευρώπη έχει κάνει πολύ λίγα και με μεγάλη καθυστέρηση. We believe that a number of urgent and bold action need to be taken. Πιστεύουμε ότι μια σειρά από επίκουσες και τολμηρές δράσεις πρέπει να εφαρμοστούν. I just list three very quickly. Θα σας απαριθμίσω τρεις που θα αναγκάσεις το μία. One, there should be registration and fingerprinting on all the island before people are transferred to Athens. Η πρώτη είναι ότι θα πρέπει να γίνεται καταγραφή και λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων στα νησιά πριν οι άνθρωποι μεταφερθούν στην Αθήνα. Half of the people arriving here are not properly registered and are moving to Athens without any control. Διότι οι μισοί από τους ανθρώπους που καταφθάνουν δεν καταγράφονται ολοκληρωμένα και μετακινούνται στην Αθήνα proper registration and identification. Χωρίς πλήρη καταγραφή και ταυτοποίηση. The second thing is that you have a number of sites now on this island and on other islands which are not properly managed. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι υπάρχει ένας αριθμός τοποθετησιών σε αυτό το νησί και σε άλλα νησιά στα οποία δεν γίνεται ορθή διαχείριση. It's difficult to call them reception sites, but they are reception sites. Many of them are informal. Είναι δύσκολο να τα ονομάσουμε τοποθεσίες υποδοχής, επειδή αρκετά από αυτά είναι άτυπες τοποθεσίες. Humanitarian agencies like UNHCR can help, but municipalities have to show leadership in managing those places. Ανθρωπιστικές υπηρεσίες, ανθρωπιστικοί οργανισμοί, όπως είπα, η αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες μπορούν να βοηθήσουν, αλλά και οι δημοτικές αρχές πρέπει να δείξουν, έτσι να λάβουν μια πρωτοβουλία κινήσεων για την επίλυση της κατάστασης. This is not our territory, this is not our land, this is communal land. The authorities have to provide a certain capacity. We can supplement that capacity, we can help the municipal authorities, but someone has to be clearly in charge. Αυτή δεν είναι η δική μας διάρκεια. Αυτή είναι η εκεί η οποία είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπόκειται στο κράτος να λάβει την πρωτοβουλία στις δράσεις.